Φτάσουν το καρναβάλι των μικρών, ξεκίνησε λίγο στις 11 το πρωί με μασκό του καρναβαλιού, το Τζίτζικα. Ακολούθησαν τα άρματα, διαβάζω εδώ, προπομπός κιθαρίστας, Ποσειδώνας, ένας παπαγάλος, το τρενάκι και πολλά άλλα. Συμμετείχαν από τοπικούς συλλόγους, σωματεία, από σχολεία, από όλη την Πάτρα και φυσικά τον Πύργο, την Αμφιλοχία και τη Δυτική Αχαΐα. Ολοκληρώθηκε η παρέλαση γύρω στη μία με το γνωστό σοκολατοπόλεμο. Όπου τι μου θύμισες τώρα, παιδιά. Όποιος παρευρεθεί μία φορά στο πατρινό καρναβάλι, αλλάζει τη θεωρία του για τα καρναβάλια. Ναι, γιατί εκεί αγάπη είναι μια ολοκληρή γιορτή στην οποία συμμετέχει όλη η πόλη. Εδώ είναι ακόμα πιο όμορφα, βέβαια, γιατί είναι μικρά παιδάκια ντυμένα και είχε και άρματα. Εμένα οι κόρες μου χθες που βλέπαν μασκαράδες και ακόμα δεν έχουν ντυθεί, μαμά, εμείς πότε θα ντυθούμε. Λέω τώρα, την άλλη Κυριακή. Α, εντάξει, αυτοί γιατί ντύθηκαν, μου λέει από τώρα. Εκεί πρώτα. Ανάκριση έφαγε. Στον Δημήτρη, να τα πείτε, μπορεί να του αρέσουν τα καρναβάλια. Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα. Αλλάζουμε, δεν ξέρω αν του αρέσει τον μπάσκετ του Δημήτρη Παπανότα, αφού δεν του αρέσουν τα καρναβάλια.